Δεν είμαστε καλά, δεν έχουμε μυαλό, είμαστε αρρώστοι με τον Άρη το Θεό. Δεν είμαστε καλά, δεν έχουμε μυαλό, είμαστε αρρώστοι με τον Άρη το Θεό. Και δεν είμαστε καλά, δεν έχουμε μυαλό, είμαστε αρρώστοι με τον Άρη το Θεό. Είπα θα το πω ρε παιδιά και το είπα, τι. Τι νομίζετε θα το πω, θα το έλεγα βέβαια. Μην το ξαναπώ, όχι φτάνει τόσο, τρεις φορές το είπα. Εδώ είμαστε, καλά μπορεί να μην είμαστε, με τον Άρη το Θεό να είμαστε. Και το Θεό μας, το Παντοκράτορα, βέβαια, ψηλά με την Παναγίτσα μας μαζί που μας προσέχει. Βλέπουμε και μία ΑΕΚ, την πρώτη μας αντίπαλο δηλαδή, στα φιλικά παιχνίδια. Και πάμε μαζί μέχρι και τις 7. Με Βασίλη Μπίλη Καβαδία παίζω την πιο ψαχμένη μουσική. Το Νανί Νανί και το Decadance ζούνε μεγάλες στιγμές. Ραπτόπουλη είχα μαλλιά τότε, γι' αυτό δεν με καταλαβαίνεις. Τώρα, ακόμα λέω ότι έχω μαλλιά, αλλά κουβάρι δεν γίνονται. Ποιος παίκτης του Άρη στο παρελθόν, quiz αλαμάριος ασλαμής. Ποιος παίκτης του Άρη στο παρελθόν, περιμένω μήνυμα. FM και ενώ και αποστολή στο 54526 είχε το προσωνύμιο το φορτηγό. Βοηθάω ξένος, μην μου στείλει κανένας το σάρι με τα φώτα νισταγμένα κτλ. Κοινων είναι τα λύκες. Ποιος ήταν το φορτηγό? Ελ Καμιόν βοήθησα τώρα πάρα πολύ γιατί είναι Λάτιν. Αύριο, μια που είπα Λάτιν, 1:50 αεροδρόμιο Μακεδονία. Έρχονται τα παιδιά μας τα καινούρια. Έρχονται δύο παίκτες που θα μπορούσαν να αγωνιστούν σε οποιαδήποτε ελληνική ομάδα. Δεν χρειάζεται να δίνουμε 2, 3, 4, 5 εκατομμύρια για να πάρουμε τέτοιους παίκτες, αρκεί να έχουμε τις κατάλληλες επαφές. Ματέο Γκαρσία και Νικολάς Κολάσο έρχονται και θα κάνουν ποδοσφαιρική κόλαση για τους αντιπάλους. Το κλου Βικελίδης, που ελπίζουμε να είναι ποδοσφαιρικός παράδεισος με την ευλογία και την παντοδύναμη για τους αριανούς. Επειδή δεν έχω πει τίποτα ουσιαστικό και έφτασα στην ώρα για διάλειμμα και πρέπει με κάποιο τρόπο να μην ξεφωνηθώ από τους φίλους αριανούς, γιατί ως συνήθως άργησα και μπήκα 5 και 20, πρέπει να αποζημιώσω λοιπόν τον κόσμο του Άρεως για την καθυστέρηση που είχα και να πω το εξής. Δεν είμαστε καλά, δεν έχουμε μυαλό, είμαστε αρρώστοι με τον Άρη το Θεό. Μια χαρά δεν τα είπα στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Πάμε σε break. Ζούμε μεγάλες στιγμές καθώς η ΑΕΚ παίζει με την ΑΕΚ. Απλά είναι μία ΑΕΚ Athens και η άλλη ΑΕΚ Λάρνακας. Η ΑΕΚ πάντως που τώρα έχει την μπάλα είναι στο 0-0 κόντρα στην ΑΕΚ, την άλλη που δεν έχει την μπάλα. Άρα η ΑΕΚ με κίτρινα που παίζει με την ΑΕΚ με πράσινα. Αυτό πάλι φίλε τι πράγμα είναι. ΑΕΚ στην Κύπρο φοράει πράσινα. Ο Άρης Λεμεσού φοράει και αυτός πράσινα. Τι γίνεται ρε φίλε? Η ΑΕΚ στην επίθεση, μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ Λάρνακας. Εδώ τώρα ό,τι και να λες, δεν μπερδεύεσαι ποτέ. Λες ένα ΑΕΚ, οι παίκτες της ΑΕΚ και είσαι πάντα μέσα στη μετάδοση. Οι παίκτες της ΑΕΚ με τους άλλους παίκτες της ΑΕΚ είναι στο 0-0 πάντως 41. Η ΑΕΚ Λάρνακας έχασε μια φοβερή ευκαιρία να ανοίξει το σκορ, αλλά το αποτέλεσμα είναι στο 0-0. Θα καλέσουμε τον κύριο Τουριστόπουλο, τον κύριο Παπαδόπουλο. Μπερδεύτηκα λίγο. Βγάζουν και φωτογραφίες με τους συναδέλφους άλλους. Λέει είμαστε 10 μέρες στο βουνό κτλ. Πολύ κούραση. Τι κάνετε? Πολύ καλά, εσείς πώς είστε? Καλά είμαστε. Χαίρομαι. Βλέπω ΑΕΚ ΑΕΚ. Τι βλέπεις? ΑΕΚ ΑΕΚ. ΑΕΚ ΑΕΚ Λάρνακας. Μόνο από ΕΛ. Μάλιστα. Τι κάνεις? Από ΕΛ. Από ΕΛ. Αφάς και αναπέσιμο από την Ομόνια, σε πω εγώ. Από ΕΛ. Από ΕΛ. Έχουμε
Έχουμε και συγγενή που ήταν παλιά μέλος της διοίκησης. Το ΑΠΟΕΛ. Ναι, ναι. Έχει σημασία, ρε φίλε. Εσύ έχεις σημασία τι είσαι. Εγώ. Ναι. Τι είμαι. Ναι. Τι είμαι εγώ, θα το κρίνουν οι άλλοι. Τι είμαι εγώ, θα το κρίνουν οι άλλοι. Ω. Μιλάμε, δεν μιλάμε με τον Παπαδό, με τον Κοέλιο μιλάω σήμερα. Με τον Νούνο. Τον, πώς τον έλεγαν τον άλλον, τον Μπουσκάλια. Μπουσκάλια, πώς το λέγανε, Μπουσκάλια ή Μπουσκάλια λέγονταν αυτός. Να ζεις, να αγαπάς και να μαθαίνεις. Το είχα αγοράσει τη γυναίκα μου αυτό το 1998. Δοκάρι η ΑΕΚ Λάρνακας, φίλε. Κάνεις σκάουτινγκ τον πρώτο αντίπαλο του Άρη για φέτος. Από το μισό μέτρο αυτός ο μαυρούκος που έχουν, ο Σέντερφορ. Στην οποία ΑΕΚ, αν κάτσεις και διαβάζεις δημοσιεύματα και τις τελευταίες μέρες, υπάρχει ο πανικός που δεν γίνεται μεταγραφή. Βέβαια, ρε φίλε. Η ΑΕΚ παίζει Ευρώπη, φίλε. Παίζει Ευρώπη η ΑΕΚ. Και εμείς πήγαμε να σπείρουμε τον πανικό στον Άρη, που εντάξει, καταλαβαίναμε. Δεν πήγαμε εμείς να το σπείρουμε, άλλοι πήγαν να το σπείρουνε. Ναι, αυτοί που προσπαθούν να σπείρουν την εσωστρέφεια καθημερινά. Μέχρι ένα σημείο ήταν λογική ανησυχία του κόσμου όταν έλεγε να μην κινείται τίποτα. Αλλά πρόσεξε. Αν δεν γίνεται. Όπα, θα ζήσουμε κιόλα. Αν δεν γίνεται 5 μέρες κάτι και την έκτη κάνει 8 κινήσεις. Ένα παράδειγμα θα το τώρα. Θα βρει κάτι άλλο, ρε φίλε. Θα βρει κάτι άλλο για να μην πάρει διαρχία. Για να κάνει, θα βρεθεί. Και θα το διαρχία. Η κουβέντα το διαρχία χρήση θα είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Την οποία μπορούμε να φάμε. Έχω δει ποσταρίσματα που μετά τις μεταγραφές. Ο ένας έλεγε δεν θα πάρω γιατί δεν έβγαλε ανακοίνωση για τη Μακεδονία. Σου πω, καλά, εντάξει, τώρα κοίτα, πρόσεξε με το διαρκείας. Η συντομία, η δικιά μου γνώμη είναι το εξής. Το διαρκείας δεν έχει να κάνει με το αν παίρνει παίχτες η ομάδα ή όχι. Με το τι γίνεται ή όχι. Το διαρκείας, άμα δούμε πώς προσεγγίζουν, ποια είναι η νοοτροπία των διαρκείας βασικά των οπαδών του εξωτερικού. Μη συγκρίνεις τώρα, καμία σχέση. Παίρνουν διαρκείας. Γιατί πρόσεξε, γιατί αυτοί στο εξωτερικό αγαπούν την ομάδα, δεν αγαπούν την επιτυχία της. Εδώ ο Έλληνας οπαδός, πολύ καλό αυτό που είπες, φίλε. Πολύ καλό. Αγαπούν την επιτυχία της ομάδας. Δεν αγαπούν την ομάδα. Γνώμη δικιά μου. Πολύ ωραία το είπες αυτό. Τ' άρεσε. Ναι, ναι, καλό ήταν. Σου είπα σήμερα είσαι ο Λέο Μπουσκάλια. Πώς το λέγανε αυτό. Είδες αυτός καθαρός αέρας τι μας κάνει, ρε. Ναι, ναι, όντως. Ναι, όντως. Καπνείς όμως, καλά, αυτό εντάξει. Τι πότε το κόψετε. Και εσύ και ο άλλος. Και εγώ και ο άλλος. Ναι. Διαφήμιση του Μάλμπορο το δωμάτιό σας. Όχι. Είπα αυτό που ήξερα, ρε φίλε. Είπα ένα τυχαίο. Δεν έκανα το συγκεκριμένο. Θες το βράδυ στη Ζούλα κιόλας. Τι στη Ζούλα. Μέσα κάτσε να πάρω τηλέφωνο. Α, όχι, εγώ θα το πληρώσω. Δεν παίρνω. Γιατί κοιμόταν ο άλλος μέσα. Εγώ ποιος, ο γνωστός. Ευτυχώς στην Ολλανδία θα είμαι με μη καπνιστή. Ναι, ναι, για σένα είναι θετικό αυτό. Ναι, κάτι να το κόψουμε. Κακιά συνήθεια είναι. Κακιά είναι. Κάτι θα την κόψουμε. Πώς θα κάνετε παιδιά και τέτοια. Ναι, ναι, τέλος πάντων. Είδες, είδες όσοι δεν καπνίζουν τι γίνεται. Ναι. Το παράκαναν λίγο. Έτσι. Λοιπόν, για πες. Πάμε στα δικά μας. Ναι. Τον έφαγε στον Μπουρμπο έτσι πριν να ανέβει πάνω, τον καθάρισες. Εγώ. Ποιος, εγώ. Ερέρα. Ο Ερέρα. Καλά, αφού Ερέρα ό,τι του λέει ο Καρυπίδης κάνει. Καλά, ναι. Δεν είχαμε λεφτά για τον Πλατέλα και αναγκάστηκε ο Ερέρα που ήθελε τον Πλατέλα να το δεχτεί. Ήθελε τον Μπουρμπο, αλλά... Εγώ από όλα αυτά και από αυτά τα δύο παραδείγματα τον Πλατέλα και Μπουρμπο το είχα πει και συντερήφθης του Πλατέλα. Βλέπω κάτι πολύ θετικό για τον Καρυπίδη, ότι κάνει πίσω. Τι να κάνει. Γιατί προπονήσεις αυτός. Θες να προπονήσει αυτός. Ναι. Θέλεις να επιλέξει αυτός. Δεν γίνεται. Πρόσεξε. Τα προηγούμενα χρόνια είχε μεγαλύτερο λόγο σε τέτοια ζητήματα. Πλέον όμως έχει κάνει κάτι πολύ σωστό και πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό το πράγμα του Καρυπίδη. Αφήνει την ομάδα να την τρέξουν αυτοί που ξέρουν. Ο προπονητής και ο αθλητικός διευθυντής. Εδώ μου στέλνει 7,79 στο δικό του κομμάτι. Η Πέπε στην αντίληψή σου αν υπόθηκε ότι ήταν άλλος ο λόγος για τον Μπουρμπο. Ποιος έλεγε δεν ήταν άλλος ο λόγος. Δεν ξέρω γιατί μου στέλνει εδώ ο φίλος 7,79 και μου λέει να βάλει ΠΑΕ έναν εκπρόσωπο τύπου. Η ΠΑΕ, φίλε μου, και επειδή έχει τύχει να είμαι στη θέση του εκπρόσωπου τύπου, εκπρόσωπος τύπου, δεν πρέπει να βγαίνει ρε παιδιά. Όταν λέει ο οποιοδήποτε κάτι να βγαίνει και να απαντάει. Δεν απολογείται για το οτιδήποτε. Δεν γίνεται, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Η ΠΑΕ θα πρέπει να παίρνει μόνο μια θέση η οποία θα αναπαράγεται ως θέση της ΠΑΕ Άρης για διάφορα σοβαρά ζητήματα.
Αλλά τώρα για το αν θα βγαίνει ένας και θα λέει όχι ο Μπούρμπος γιατί ήταν απλήρωτος, ας πούμε, παράδειγμα. Ή οτιδήποτε άλλο. Ναι. Δεν θα βγαίνει πάει να απαντάει στο κάθε, και στην κάθε χαζομάρα τώρα. Για τον Μπούρμπο είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Υπήρξε συμφωνία με τον Καρυπίδη στο οικονομικό σκέλος. Υπήρξε συμφωνία και για διακανονισμό για τα οφειλόμενα. Συν συμφωνία σε περίπτωση επέκταση συνεργασία. Ο Μπούρμπο δεν ανέβηκε στο βουνό γιατί ο Καρυπίδη είπε στον Μπούρμπο ότι θα πρέπει όλα αυτά που συμφωνούμε εμείς να πει το OK και ο προπονητής. Έλα εδώ να δούμε και εφόσον ο προπονητής πει OK, θα υπογράψουμε τα συμβόλαια και θα ανακοινωθείς. Το παιδί όντως ήρθε σήμερα. Ο Διαμαντόπουλος γι' αυτό, ο Μπούρμπος ήταν ένα από τα θέματα που είχε στην ατζέντα του στην συνάντηση που είχε με τον προπονητή. Και ο προπονητής είπε: παιδιά, δεν τον θέλω το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Όχι γιατί δεν είναι καλός ποδοσφαιριστής ή γιατί είναι το παιδί είναι κάτι, αλλά εγώ θέλω να δουλέψω με παιδιά που είναι μέχρι 30, το πολύ 31 χρονών. Αυτή είναι το η φιλοσοφία μου. Έτσι. Αυτό με επειδή κάποιοι θα βιαστούν, δεν μπορεί να γίνει κατευθείαν. Αλλά αυτοί που έχουν συμβόλαια και είναι 32 παράδειγμα, δεν ξέρω, υπάρχει κανένα. Ο Μούμιν, δεν ξέρω πόσο χρόνο μου είναι. 30. Μπράβο. Ωραία. Δηλαδή δεν γίνεται να το κάνεις με όλους κατευθείαν, αλλά αυτοί που είναι ελεύθεροι, δηλαδή δεν έχουν συμβόλαιο συνεργασίας, ο προπονητής μπορεί να πιέσει λίγο παραπάνω εκεί. Έτσι. Όπως αντίστοιχα, έτσι, να το πούμε στον κόσμο, υπάρχουν και παίκτες στο υπάρχον ρόστερ και υπάρχουν και παίκτες που όταν γυρίσουμε από την Σουηδία, πήγα να πω, δεν ξέρω γιατί, από το Βέρμιο, θα κληθούν για να λύσουν τα συμβόλαιά τους. Μπορεί να δεχθούν, μπορεί και να μην δεχτούν όμως. Έτσι. Ο ποδοσφαιριστής όταν έχει συμβόλαιο μπορεί να πατήσει το συμβόλαιο του. 400 εκατομμύρια δραχμές να του δίνεις και 2 εκατομμύρια ευρώ, μπορεί αυτός να θέλει. Όχι, ρε φίλε, εγώ θέλω να πάω τα 50 χιλιάρικα φέτος. Δεν μπορείς να το λύσεις το συμβόλαιο. Αν δεν συνενέσει ο ποδοσφαιριστής που έχει υπογεγραμμένο συμβόλαιο. Έτσι. Θα κληθούν λοιπόν και κάποιοι γιατί ο Ερέρα έχει αρνητική εισήγηση. Για κάποιους άλλους έχει θετική εισήγηση. Αυτοί όμως που δεν έχουν συμβόλαιο, ο Ερέρα σου λέει: ρε φίλε, δεν έχει συμβόλαιο, δεν τον θέλω, τι μου το ανανεώνεις. Γι' αυτό λοιπόν αποδεικνύεται ότι και ο Παυλίδης που ανανέωσε και ο Αναγνωστόπουλος και ο Καντιμύρης και ο Τζανακάκης είχαν τη συνένεση του Ερέρα. Και ο Σόουζο. Και, εντάξει, ναι, δεν τον έβαλα, το θεώρησα ψηλό αυτονόητο για τον Σόουζο. Όχι, όχι, να σου πω κάτι. Μην το λες έτσι, γιατί όταν πρωτοείδε τον Σόουζο ο Ερέρα σε βίντεο και τα λοιπά, δεν είχε την τόσο καλή γνώμη του Σιμάτσι συνέχεια. Όπως δεν είχε καλή γνώμη και για 2-3 ποδοσφαιριστές που τους είδε τώρα στο βουνό και συνενεί στην παραμονή τους. Ναι. Ως εναλλακτικές ευαλίσεις, αλλά συνενεί. Καλά, ως εναλλακτικές μιλάμε πάντα. Όπως την ίδια στιγμή, για κάποιους άλλους, είπε στο Διαμαντόπουλο, βρες έναν τρόπο να φύγουν. Το αν θα βρεθεί ο τρόπος για όσους έχουν συμβόλαιο, είναι ένα άλλο ζήτημα. Και εκεί καταλαβαίνει ο κάθε Ερέρα ότι υπάρχουν άλλες παράμετροι. Μπορεί να μην θέλει τον Τζαλτίδη στην ομάδα, αλλά αν ο Τζαλτίδης έχει 200 χιλιάρικα συμβόλαιο και δεν το λύνει, καταλαβαίνει ο Ερέρα. Θα σου πει, δεν τον πει, α, δεν με νοιάζει Ντολομπού. Αλλά όταν δεν έχει συμβόλαιο, μπορεί να πει τον Καρυπίδη, αυτόν δεν τον θέλω. Και είναι δικαίωμά του. Καλά, εννοείται. Αυτός είναι που φτιάχνει την ομάδα. Αυτός είναι που θα την κουτσάρει μέσα στη χρονιά. Και γι' αυτό και έχω γράψει ένα blog στο SDNA, το ανέβασα πριν από λίγο, που λέω μη βιαζόμαστε, παιδιά. Μη βιαζόμαστε. Στο post κάτω από τον Μπούρμπο, όχι χαρτάκι πήρε ο Ερέρα, όχι ρε εσύ Ισπανέ, όχι το ένα, όχι το άλλο. Και σε άλλες παρόμοιες καταστάσεις. Με τον Πλατέλα επίσης. Αυτοί που πριν 2-3 μέρες έκανα κριτική γιατί ο Άρης συμφώνησε προφορικά με τον Μπούρμπο και τι να τον κάνουμε τον Μπούρμπο. Αυτό σου λέω. Ναι. Γιατί με τον Πλατέλα. Εκεί βρίζαν τον Καρυπίδη. Γιατί, γιατί όντως εκεί υπάρχουν γιατί όντως υπάρχουν μπρίζες. Όπως αυτό που μου λέει ο φίλος, λέει ότι έλεγε, λέει ότι ο λόγος είναι ότι η διοίκηση, κάποιοι οφειλόμενοι ήθελαν να μπουν στο νέο συμβόλαιο ενώ ο παίκτης θα ήθελε τώρα. Ναι ρε φίλε, okay, οι ίδιοι σου λέγανε ότι ήταν οικονομικός ο λόγος που έφυγε ο Πλατέλας και μετά από 2 μέρες η ομάδα πήρε παίκτη με τα διπλάσια λεφτά από τον Πλατέλα. Οι ίδιοι σου λέγανε ότι δεν υπάρχουν λεφτά γιατί ο Άρης δεν έχει τηλεοπτικό. Και μέσα σε μια εβδομάδα έχει πάρει 8 παίχτες. Στην περίπτωση του Πλατέλα, ο Καρυπίδης μέχρι τελευταία στιγμή προσπαθούσε να αλλάξει γνώμη στον εαυτό. Γιατί ο Καρυπίδης ήθελε τον Πλατέλα. Απορώ όμως εσύ πώς ενώ όλοι αυτοί έχουν εκτεθεί
επανειλημμένος και είναι ξεκάθαρο ότι ο στόχος είναι η αντιπολίτευση. Γιατί τους δίνει σημασία. Δεν τους δίνει σημασία ο κόσμος του Άρη πλέον. Σημασία έχει το καλό της ομάδας. Καλά, σχετικό είναι και αυτό. Ποιος λέει για το καλό της ομάδας και ποιο είναι το καλό της ομάδας. Και ούτε είναι δεδομένο, να σου πω κάτι. Ούτε είναι δεδομένο και ότι λέει ο Ερέρα είναι το καλό της ομάδας. Ναι. Καλά, ναι, μπορεί να μην το βγουν και οι επιλογές. Αλλά αυτός είναι το αφεντικό. Αυτός είναι προπονητής, αυτό και είναι το αφεντικό. Οφείλουμε όλοι, και πρώτος ο Θόδωρος Καρυπίδης, να σεβαστούμε τις επιλογές του Ισπανού. Το αν θα δικαιωθεί ή όχι ο Ερέρα για τον Άρη που φτιάχνει, τους παίχτες που φέρνει και την οτροπία που θέλει να περάσει στην ομάδα, θα φανεί μέσα στο γήπεδο. Δεν μπορεί να προδικάζουμε μέσα από τώρα ένα θετικό ή ένα αρνητικό αποτέλεσμα. Ενώ ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί μεταγραφικός σχεδιασμός, τώρα τελειώνει το πρώτο της προετοιμασίας και το πρωτάθλημα ξεκινάει στα τέλη Αυγούστου. Όπως επίσης, ο φίλος ο 506 λέει κάτι σημαντικό. Λέει, αν δεν θέλει κάποιον με συμβόλαιο, τότε η ομάδα θα επιβαρυνθεί με έναν ακόμη παίκτη της αρισκίας του που θα φέρει για να παίζει. Ναι, γι' αυτό λέμε. Τι όχι, ρε. Όχι απαραίτητα. Πώς όχι απαραίτητα. Ποιος θα παίζει. Δηλαδή, τι είναι... Δεν θα παίζει αυτός που δεν τον θέλω. Ωραία, δεν θέλω. Δεν κάτσε να πω έναν με συμβόλαιο που τον θέλει. Τον Σόουζα. Έτσι, για να μην παρεξηγηθώ, μην πω κανένα από τα άλλα παιδιά. Όλοι λίγο πολύ καταλαβαίνουμε, αλλά δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί πολλές φορές λες κάτι. Λες κάτι και πιάνονται. Λέω λοιπόν τον Σόζα που τον θέλει. Ναι. Ναι. Και σου λέει δεν θέλω τον Σόζα, δεν μου κάνει. Θα τον βάζει να παίζει. Ναι. Δεν τον βάζει. Θα φέρει άλλον να παίζει τη θέση του. Έχει δίκιο 506. Θα φέρει τον Τσουτσόουζα να παίζει τη θέση του. Άρα θα πληρώνεις δύο συμβόλαια. Γι' αυτό εκτός λοιπόν και η ομάδα. Για θέσεις, τις οποίες δεν έχεις άμεση ανάγκη ενίσχυση. Σωστό. Ναι, μπορεί να έχεις ήδη παίκτες εκεί. Ναι, αυτό σου λέω. Μπορεί να έχεις ήδη παίκτες. Μπράβο. Ναι, θα έχεις ένα εναλλακτική όμως. Ναι, εντάξει. Εντάξει, το ιδανικό θα είναι τη Δευτέρα που θα γυρίσετε με το καλό να κληθούν οι παίκτες οι οποίοι δεν συμπεριλάβαν και θα γίνει αυτό. Ήδη απέξω, ναι. Τους το έχει πει ο Διαμαντόπουλος. Να κληθούν και να τους πούν. Παλικαρέ, Παπαδόπουλε, δεν είσαι στα πλάνα του προπονητή. Να βρούμε μία άκρη να λυθεί το συμβόλαιο. Εδώ υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Ή αλλά με λιγότερα λεφτά. Εδώ εγώ σε αυτό δεν συμφωνώ. Ή είσαι ή δεν είσαι. Δηλαδή, συγγνώμη, πες τον Μπαργκάν που έχει ένα μεγάλο συμβόλαιο. Γιατί το ξέρουμε ότι έχει γίνει κουβέντα για μείωση, ας πούμε, των χρημάτων. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Με αξιολογείς εμένα ότι κάνω για 50 χιλιάρικα ή 60 ή 70 ή 80, αλλά ότι δεν κάνω για 140, ή με αξιολογείς ότι είμαι καλός παίκτης. Εγώ διαφωνώ σε αυτή την προσέγγιση. Να ξέρεις. Κυρίως ο Ερέρα θα κινηθεί και έχει κινηθεί ήδη, νομίζω, γιατί σίγουρα έχει ενημερώσει τον Κωνσταντίνο Διαμαντόπουλο και τους παίκτες που τον υπολογίζει, με τον τρόπο τον οποίο είπες εσύ. Υπάρχει όμως και ένα άλλο σενάριο, χωρίς να ξέρω κάτι, γιατί κουβέντα κάναμε, που λέει ότι θα κόψω εγώ, ας πούμε, π.χ. από τον Μπαργκάν 90 χιλιάρικα και θα πάω να πάρω για έναν ακόμα. Ναι, υπάρχει και αυτό το σενάριο φυσικά. Το καλύτερο όμως είναι σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν δεν θες ένα ποδοσφαιριστή, να λύσει το συμβόλαιό του. Ή σε μια άλλη περίπτωση να τον στείλεις δανεικό. Ναι, γιατί ας πούμε, για παράδειγμα, στην περίπτωση του Πλατέλα, αν ήταν λιγότερα τα λεφτά, ίσως ο παίχτης να έμενε. Να αποτελούσε εναλλακτική επιλογή, αλλά να έμενε. Καλά, δεν θα έμενε γιατί δεν ήθελε να είναι εναλλακτική επιλογή ο Πλατέλας. Αν το βρήκαν και σε αυτό, εγώ σου λέω. Υπόψα. Καλά, εντάξει. Δεν τον ήθελε, ρε εσύ, Νίκο. Δεν τον ήθελε. Ναι, τώρα δεν χρειάζεται να πούμε τι ακριβώς έλεγε για το παιδί. Και με αυτά τα λεφτά. Εντάξει, δεν του άρεσαν τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά. Αυτό ακριβώς. Δεν τον ήθελε. Εντάξει. Και να σου πω και κάτι. Συγγνώμη τώρα για τους Αριανούς που κράζαν ότι φεύγει ο Πλατέλας. Ήρθε ο Ντιγκινί και ο Ματέο Γκαρσία στη θέση του. Ναι. Ο Ντιγκινί και ο Ματέο Γκαρσία έχουν έρθει. Ποιοι είναι καλύτεροι. Θεωρητικά πάντα έτσι, γιατί δεν ξέρεις. Καλά, να τους δούμε και μέσα στο γήπεδο βέβαια, αλλά βάσει βιογραφικού, βάσει εικόνα σου τα τελευταία χρόνια αυτή είναι. Αυτό ειδικά λέω. Ο Ντιγκινί προέρχεται από σούπερ χρόνια πέρυσι στον Ατρόμητο. Αυτό λέω. Το Ντιγκινί, για να ανοίξει παρένθεση μια που ανέφερε στο όνομά του, αύριο οι φίλοι του Άρη θα διαβάσουν και μια συνέντευξη του Γάλλου. Ωραία. Το πρωί στο Λαμπαουτάρης, που μιλάει για την απόφασή του να έρθει στον Άρη. Και λέει και αυτός πολλά και ενδιαφέροντα. Εντάξει, οι καινούργοι στήλοι να δουν την Ντιγκινί έχουν να πούνε σίγουρα κάτι παραπάνω από αυτούς που βρίσκονται από πέρυσι. Στην ομάδα και ο Γάλλος λέει αρκετά. Μιλάει λίγο για το Μουντιάλ και όλα γιατί έχει τελικό την Κυριακή και είναι και άμεσα ενδιαφερόμενο.
Θα μπορέσουν οι φίλοι του ΑΕΚ να τα διαβάσουμε αύριο το πρωί στο All About Aris. Κατά τα άλλα τώρα, σε λίγο ξεκινάει η επαγγελματική προπόνηση. Η πρωινή είναι αλήθεια ότι δεν είχε να μας προσφέρει πάρα πολλά. Πολλές ασκήσεις από τον Ερέρα, κυκλοφορία της μπάλας σε μικρούς χώρους, γρήγορες πάσες κτλ. Πράγματα που έχουμε δει αρκετές φορές αυτές περίπου 10 μέρες που βρισκόμαστε εδώ πέρα στα 3-5 πηγάδια. Δεν έκανε κάποιο διπλό, κάποιο δίτερ μέσα στο μισό γήπεδο για να μπορέσουμε να δούμε και λίγο περισσότερο τον Ματίγια ή τον Μενέντες. Και θα περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάτι τέτοιο στο πρόγραμμα της απογευματινής προπόνησης από τον Ισπανό τεχνικό, που από χθες μετράει και να πέφτει λιγότερο, τον Γιώργο τον Βαλεριάνο, ο οποίος επέστρεψε στη μονάδα του στη ΦΥΒΑ, και θα προσπαθήσει μήπως και εξασφαλίσει μια άδεια για να έρθει αύριο ή το αργότερο την Κυριακή το πρωί στο 4-5 πηγάδια. Το βλέπω δύσκολο για την ώρα. Ας κοιτάξει πώς θα εξασφαλίσει να έρθει στην Ολλανδία. Εκείνη το βασικό. Νομίζω ότι θα είναι. Καλά, αυτό δεν είναι τόσο εύκολο να ξέρεις. Είναι εξωτερικό. Είναι εξωτερικό. Εντάξει, χρειάζεται ειδική άδεια από το Υπουργείο κτλ. Ας την κόψει ο Καμένος, δεν παίζει στον ΠΑΟΚ ο Βαλεριάνος. Αν ήταν στον ΠΑΟΚ δεν θα είχαμε τέτοια ζητήματα και προβλήματα. Βλέπω και φίλους του Άρη που έρχονται τώρα εδώ πέρα στο ξενοδοχείο της ομάδας για να παρακολουθήσουν την προπόνηση. Εσένα ψάχνουν. Εμένα λες, ναι. Τι? Είχε αρκετούς θέσεις, είχε την Τολεμαϊδα κιόλας. Την Τολεμαϊδα. Ναι. Ωραία. Μεταγραφικά τι γίνεται, τι μαθαίνεις άλλο? Μεταγραφικά. Γιατί εγώ μαθαίνω. Ναι. Έγραψες για Λόπες. Τι καλός είναι ο Λόπες που έγραψε τώρα το πρωί. Το έγραψες εσύ μετά, το γράψαν όλοι μετά. Τι γίνεται ρε φίλε? Ακριβώς. Ακριβώς. Τους παρέσυρες. Από το πολύ πάνω ράφι. Τι? Κοίτα. Ο Άρης για τον Φόρ. Α, το ακριβώς ήταν με όμικρον που είπες. Ναι, ακριβώς. Με όμικρον. Κοίτα, ο Άρης για τον Φόρ θα δώσει για μένα σίγουρα περισσότερο από όσα έδωσε τον Κολάσο. Αλλά μέχρι ένα σημείο. Εντάξει. Η συγκεκριμένη περίπτωση είναι πολύ καλή. Είναι ένας παίχτης που έχει παραστάσεις από πολλά πρωταθλήματα, έχει αγωνιστεί. Εντάξει, πάνω σου έχει παίξει στην Ισπανία, έχει παίξει στην Αγγλία, έχει παίξει στη Ρουμανία, έχει παίξει στη Γαλλία. Έχει πολλές παραστάσεις, είναι σε καλή ηλικία, έχει καλούς αριθμούς. Είναι στο στυλ του επιθετικού που θέλει ο Ερέρα, δηλαδή εκεί στο 1,80-1,83. Με καλή τεχνική, αυτό το ξεπέταγμα μέσα στην περιοχή το έχει. Τέτοια είναι τα χαρακτηριστικά του φορ που θέλει ο Ερέρα. Δεν θέλει τον πολύ ψηλό φορ, το 1,90 που θα παίζει με πλάτη. Τέτοιον επιθετικό θέλει, αλλά είναι μια περίπτωση πολύ δύσκολη και πολύ ακριβή αυτή τη στιγμή. Τώρα αν μέσα στο επόμενο διάστημα ο Θόδωρος Καρυπίδης αποφασίσει να κάνει μια τέτοια υπέρβαση, δεν το ξέρω. Αλλά κρίνεται ακριβή. Συγκεκριμένη περίπτωση. Για τον Άρη το εξετάσει και άλλες επιλογές για την θέση του επιθετικού. Αλλά όπως είπες και εσύ χθες πολύ σωστά, ίσως και να μην βιαστεί περιμένοντας κάποια καλή περίπτωση να ρίξει το κασέτη. Ή ακόμα και η συγκεκριμένη περίπτωση του Λόπεζ να ρίξει το κασέτη. Τώρα όσον αφορά γενικά το μεταγραφικό, νομίζω ότι από την επόμενη εβδομάδα είναι πιθανό να έχουμε εξελίξεις και με την επιστροφή της ομάδας από τα 3-5 πηγάδια. Θα είναι και ο Ερέρας στη Θεσσαλονίκη, θα είναι και ο Διαμαντόπουλος, θα είναι και ο Γιώργος ο Κικερίδης και από Δευτέρα θα οι άνθρωποι του Άρη θα προσπαθήσουν να επισπεύσουν κάποιες διαδικασίες για να αρχίσουν σιγά σιγά να σβήνουν εκκρεμότητες από τη λίστα τους και όπου εκκρεμότητες αυτές τις 3-4 σίγουρες κινήσεις που θα κάνει ο Άρης. Θα περιμένουμε να δούμε ανάλογα και με τις αποχωρήσεις που ίσως υπάρξουν να θα γίνουν παραπάνω. Για το κέντρο της άμυνας, επειδή προέκυψε πάλι σήμερα το όνομα του Βελέθ, για τον Βελέθ έχουμε γράψει εδώ και 2 εβδομάδες ότι ο Άρης περιμένει. Δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι το μόνο από τα ονόματα που έχουν γραφτεί που ισχύει. Ναι. Όλα είναι τα υπόλοιπα δεν ισχύουν. Είναι κάτι που το είχαμε πει εδώ και 2 εβδομάδες, ότι ο Άρης θα τον περιμένει. Παράλληλα όμως εξετάστηκε και άλλες εναλλακτικές. Το θέμα τώρα με το Βελέθ
είναι ότι και ο ίδιος ο παίχτης θέλει να φύγει από τη Βίσλα. Και ο Άρης είναι μια καλή προοπτική στα δικά του μάτια. Έτσι. Και πλέον ο ποδοσφαιριστής έχει και inside information από τον Άρη, γιατί ήταν συμπαίχτης στη Βίσλα πέρυσι με τον Κουέστα. Ναι. Έτσι. Και ήταν μάλιστα συμπαίχτης και στην Αλμερία. Δηλαδή δεν ήταν απλά, ήταν οι φίλοι, οι δύο συγκεκριμένοι. Ναι. Και σίγουρα θα έχει πει ο Κουέστα κάτι το Βελέτ. Ναι. Ο παίχτης θέλει να φύγει για τη Βίσλα. Δεν έχει φύγει ακόμα. από τα πρώτα φιλικά των Πολωνών φαίνεται να μην υπολογίζεται. Το θέμα είναι αν καταφέρει να λύσει το συμβόλαιό του. Και πόσο θα τον περιμένει ο Άρης. Έτσι, γιατί αν πάμε με δεδομένο ότι ο Άρης θέλει να ενισχυθεί συγκεκριμένη θέση μέχρι να φύγει για την Ολλανδία, σιγά σιγά ο χρόνος αρχίζει και τελειώνει. Καλά, δεν έχει τόσο, τόσο ζόρι. Δεν σου λέω ότι έχει ζόρι, σου λέω με βάση αυτό το δεδομένο. Εντάξει, γι' αυτό και παράλληλα πέραν του Βελέθ που παραμένει στο προσκήνιο όλο αυτό το διάστημα, δεν έπαψε ποτέ να ισχύει, εξετάζει και εναλλακτικές περιπτώσεις για το κέντρο της άμυνας. Εκεί που όπως λέγαμε και χθες, μπορεί να αποκτήσει και έναν ακόμα κεντρικό αμυντικό που θα έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί και ως back. Γιατί μετά και την αποχώρηση του Μπούρμπου, βασικά αποχώρηση, ελεύθερος ήταν, μετά την οριστική εξέλιξη στο θέμα του Μπούρμπου, όχι ότι υπολογιζόταν για βασικός, μεγαλώνει κι άλλο η ανάγκη για να αποκτήσει ενός δεξιόπιστου φυλακάρου, ο Άρης. Υπάρχει μια διαφορά. Ότι ναι. Αυτό το λέμε εμείς και ο κόσμος σήμερα. Που υπήρξε η εξέλιξη με τον Μπούρμπο και κοινωνήθηκε και επικοινωνήθηκε δημόσια. Λέω στο πλάνο του Ερέρα, αρχής εξ αρχής, υπάρχει Τζανακάκης, εναλλακτική και Σόουζα και ένας ακόμα παίκτης. Εκτός αν πάρεις έναν παίχτη που θα αγωνίζεται και στο κέντρο της άμυνας και στο δεξιάκρο. Ναι. Ή θα κρατήσεις κανένα δύο μικρούς. Θα πάρεις παίχτη και θα κρατήσεις και κανένα δύο μικρούς. Θέλεις παίχτη. Πάντως από τον Τζανακάκη ο Τζανακάκης είναι από τους παίχτες από τους οποίους ο Ερέρα είναι αρκετά ικανοποιημένος νομίζω μέχρι στιγμής σε αυτό το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Γι' αυτό και τουλάχιστον οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι έχει πέσει και στο τραπέζι το ενδεχόμενο να τον πιστεύσουν τη θέση του βασικού τη νέα σεζόν. Καλά. Αλλά θα περιμένουμε θα να το δούμε και φιλικά. Νωρίς είναι ακόμα. Θα γίνουν και τα φιλικά. Εμείς πάντα αναφέρουμε ό,τι πληροφορίες αναφέρουμε με δεδομένο ότι είμαστε ακόμα στο πρώτο στάδιο. Έχουμε να δούμε πολλά ακόμα. Υπάρχουν τα φιλικά που θα γίνουν στην Ολλανδία. Εκεί νομίζω θα φανούν και πολλά πράγματα. Και με τους νέους παίχτες να έχουν έρθει φυσικά. Αλλά σιγά σιγά ο Άρης χτίζει τη βασική του ενδεκάδα, γιατί στην ουσία με τις μεταγραφές που πραγματοποιεί αυτό κάνει, δεν κάνει απλές προσθήκες. Χτίζει την ενδεκάδα που θα χρησιμοποιεί ο Ερέρα την νέα σεζόν ή αν όχι όλη την ενδεκάδα, το μεγαλύτερο κομμάτι της. Και αν τα βάλει κάποιος κάτω και το δει με ονόματα, γίνεται απόλυτα κατανοητό αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο? Κάτι άλλο δεν έχουμε ξεκινήσει τώρα η προπόνηση. Θα περιμένουμε να δούμε και ποιο θα είναι το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου. Γιατί ο Ερέρα συνηθίζει μετά από δύο μέρες διπλών προπονήσεων να δίνει ρεπό την επόμενη μέρα το απόγευμα. Ναι, τώρα ρε φίλε, Δευτέρα σταματάνε. Δευτέρα θα κάνω μόνο μια πρωινή εδώ πέρα. Και αυτό σου λέω μετά. Φαντάζομαι ότι θα έχουν και δύο-τρεις μέρες ρεπό. Τώρα να σου πω κάτι. Κυριακή, ξέρω που είχε το Μουντιάλ. Δεν λέει να του βάλει προπόνηση. Εντάξει. Δεν κατάλαβα. Τι. Να προετοιμαστούμε τώρα για τη νέα χρονιά ή θα βλέπουμε μπάλα. Έλα ρε Χρήστα. Να μην τους βάλει ούτε αύριο ρε Σινίκο, παίζει Αγγλία-Βέλγιο. Μπορεί λοιπόν, επειδή μπορεί να μην τους βάλει την Κυριακή, να τους βάλει και αύριο μια τρίτη. Αν τη βάλει 8 η ώρα την προπόνηση. Ναι, αλλά και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο δύο πρωινές κάνανε μόνο. Μπορείτε σιγά μην κουραστούν τα παιδιά μας. Προπόνηση. Τι λες ρε φίλε, δύο ώρες προπονήθηκαν το πρωί και μετά το απόγευμα τα παιδιά κουράστηκαν. Έτσι. Κάτι τέτοια τους λέτε οι δημοσιογράφοι και μετά ο κόσμος έχει δίκιο που σας ξεφωνίζει. Ρε, άντε εκεί να πήξουνε. Προπόνηση, ρε. Στην Ολλανδία θα ξεκουράζονται το απόγευμα. Ευχαριστούμε, Νίκο. Το βραδάκι στην συλλεκτική εκπομπή Μπαλαντέρ με το Θανάση. Είναι. Θα δώσεις λεπτομέρειες. Το έχουμε κανονίσει με το Θανάση και όλα σήμερα. Θα μπορεί να την κάνουμε και το τηλέφωνο δύο μαζί την εκπομπή. Ωραία. Από τα καλύτερα παιδιά στον Λίμπερο ο Θανάσης έχει κάνει μια επιλογή διαφορετική και θα παραμείνει φίλος μας για τουλάχιστον άλλο ένα μήνα.
Όχι, όχι. Μια χαρά. Και την άλλη εβδομάδα, βέβαια, Νίκο μου, θα κάνεις καμιά σοβαρή εκπομπή το βράδυ, έτσι. Την άλλη τσάρτη. Την άλλη, φίλε. Σίγουρα, την άλλη ξεκινάς. Ξεκινάς την άλλη. Μόνο την άλλη θα είναι, όχι βέβαια. Μόνο μια εβδομάδα. Όχι βέβαια. Μου σίγουρα μην είναι μόνο μία. Θα είναι δύο. Δύο, τρει, τέσσερι, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ. Και πέντε, εφτά και δεκαδόδεκα δηλαδή. Τη Δευτέρα θα έρθει για εκπομπή εδώ, ο Λαμπαουτάρης. Όχι. Τι όχι. Την Τρίτη. Κάτσε ρε, να γυρίσουμε λίγο, να πάμε, να κάνουμε λίγο. Να δούμε του δικού μα ανθρώπου. Έχει μείνει εδώ διευθυντή προσωπικού μόνο του. Δέκα μέρε κάνει μόνο του εκπομπέ. Να πάμε να ξεκουραστούμε λίγο. Να πάρουμε κάποιες ανάγκες. Κουραστήκατε πάνω στο βουνό, ναι. Δεν σου πω τι κάναμε κιόλας, αλλά... Λοιπόν. Να δω τι θα λες εσύ μετά την Ολλανδία. Μετά την Ολλανδία. Θα πάω διακοπές να ξεκουραστώ. Ανάγκια. Άρης. 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 Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από Νίκο Παπαδόπουλο. Πάμε σε break γιατί αργήσαμε, κύριε Καβαδία μου. Πάρουμε τον κύριο Παραπονιάρη ένα τηλέφωνο. Γιατί βλέπω ενδιαφέροντα πραγματάκια στο ρεπορτάζ τον μπασκετικό. Για το φίλο που ρωτάει τι ώρα έρχονται αύριο οι Αργεντίνοι, 1:50 το μεσημεράκι. Άρα 1:50 στο αεροδρόμιο προβλέπω να υπάρχουν και φίλοι της ομάδας που θα βρεθούν για να υποδεχτούν τους Αργεντίνους. Όχι τίποτα φοβερό και τρομερό. Μην νομίζετε. Ένα καλωσόρισμα, μια υποδοχή. Για να τους πορώσουν εντός εισαγωγικών, ώστε να δώσουν το καλύτερο δυνατό εαυτό τους με τη φανέλα του Άρη. Στο 65-2 ο ΑΕΚ είναι στο 0-0 ακόμα. Και τώρα πλέον πάμε να καλησπερίσουμε τον Γιάννη Παραπονιάρη να μας δώσει και τον μπασκετικό ρεπορτάζ, γιατί έχουμε εξελίξεις. Βλέπω ότι μόλις βγήκε η ανακοίνωση από την πλευρά της ΚΑΕ ότι σταματάνε οι διαπραγματεύσεις, πάνε να τελειώσουν όλα τα θέματα θετικά. Τι κάνεις, Γιάννη? Καλησπέρα, Χρήσαντε. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Λίμπερο. Βγες από το πηγάδι. Μ' ακούς τώρα καλύτερα? Αφού έβγαλες το hands free, ναι. Εγώ όχι, με Bluetooth μιλάω. Ακόμα χειρότερα. Τώρα ακούγομαι καλά. Τώρα ακούγεσαι καλά. Βλέπω αρκετή κινητικότητα στο μπασκετικό ρεπορτάζ. Να ξεκινήσουμε από την περίπτωση του Μποχωρίδη. Σωστά. Υπάρχει αρκετή κινητικότητα γιατί σε λίγες μέρες και πιο συγκεκριμένα στο πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου η ομάδα θα ξεκινήσει την προετοιμασία της για να είναι έτοιμη όταν θα ξεκινήσουν οι επίσημες υποχρεώσεις της. Με πρώτη ημερομηνία έτσι που έχουν κυκλώσει οι άνθρωποι του Άρη, ο Βαγγέλης και οι συνεργάτες του, η 20η Σεπτέμβρη και το πρώτο μάτς στον Α' προκριματικό γύρο του Basketball Champions League απέναντι στην Δυναμό Τυφλίδας. Να πάμε στην περίπτωση του Μποχωρίδη. Όπως σημειώσαμε σήμερα το πρωί και μέσα από τον Λαμπαουτάρης, υπάρχει μια συμφωνία όσον αφορά την οφειλή που υπάρχει προς τον παίκτη από την φετινή μεταξύ της ΚΑΕ και της πλευράς του παίκτη και όλα δείχνουν αυτή τη στιγμή ότι ο Λευτέρης Μποχωρίδης θα αποδεχθεί τελικά την πρόταση που του έχει καταθέσει ο Άρης και θα συνεχίσει την καριέρα του με την φανέλα. Ο Λευτέρης Μποχωρίδης, ο οποίος είναι ένας πολύ κομμάτις όσον αφορά το μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας, γιατί ο Αγγέλης Αγγέλου θέλει να του δώσει ηγετικό ρόλο, θέλει να του δώσει αρχηγικό ρόλο μέσα στην ομάδα, οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το να ξέρει ο coach αν θα έχει στο ρόστερ της επόμενης σεζόν τον διεθνή γκάι προκειμένου να στήσει επάνω του την ομάδα. Σύμφωνα με την πληροφορία με το ρεπορτάζ, ο Λευτέρης Μποχωρίδης θεωρεί το καλύτερο τόσο για τον εαυτό του όσο και για την εξέλιξη της καριέρας του να παραμείνει στον Άρη, να παραμείνει σε ένα περιβάλλον το οποίο γνωρίζει από τα παιδικά του χρόνια, μιας και είναι δημιούργημα προϊόν των ακαδημιών του μπασκετικού Άρη. Λοιπόν, ο 24χρονος Γκάρ ότι είναι το καλύτερο για τον ίδιο να παραμείνει στον Άρη σε ένα περιβάλλον το οποίο το πήρε πολύ καλά, με ένα προπονητή που ουσιαστικά τον ανέδειξε και του έδωσε τη δυνατότητα στην Α1 και να κάνει τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα, να καθίσει
δουλέψει μαζί με τον κόουτς Αγγέλου και μαζί να πορευτούν και να μπορέσουν να εξελιχθούν και σε ατομικό αλλά και σε ομαδικό επίπεδο. Η πρόθεση του παίκτη είναι αυτή. Όλα αυτή τη στιγμή δείχνουν ότι θα επέλθει συμφωνία. Απλά περιμένουμε και την επιστροφή του κόουτς Αγγέλου από την Αμερική στο Summer League, στο τεχνικό επιτελείο των Milwaukee Bucks. Περιμένουμε επιστροφή του Βαγγέλη Αγγέλου στην Θεσσαλονίκη για να γίνουν οι τελικές συζητήσεις που θα αφορούν το αγωνιστικό κομμάτι και το ρόλο που αναμένεται να έχει ο Λευτέρης Μποχορίδης, να περάσει και σε μια κόλλα χαρτί η όλη συμφωνία, να πέσουν οι υπογραφές και ο παίκτης παραμείνει και επίσημα στην ομάδα. Βέβαια, όσον αφορά τον αγωνιστικό του ρόλο, ο Αγγέλου έχει εξηγήσει ακριβώς το τι θέλει από τον Λευτέρη Μποχορίδη και στις προηγούμενες συζητήσεις μεταξύ των δύο ανδρών. Εκείνο το διάστημα λίγο πριν ο Λευτέρης Μποχορίδη αναχωρήσει για την Αθήνα, ξεκινώντας προετοιμασία με την εθνική ομάδα που έδωσε παιχνίδια για τα παράθυρα των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Οπότε υπάρχει μια εικόνα σαφής από την πλευρά του παίκτη για το τι ζητάει από αυτόν ο προπονητής του. Και όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, είναι διατεθειμένος αυτή την πρόταση και υπό τις οδηγίες του coach Αγγέλου να ηγηθεί της προσπάθειας του Άρη τα επόμενα χρόνια. Ωραία. Εκτός του Μποχορίδη υπάρχει και θέμα Καβαδά. Υπάρχει θέμα. Βασικά το θέμα του Καβαδά για να προχωρήσει, για να μπουν οι δύο πλευρές σε διαδικασία να συζητήσουν το ενδεχόμενο μιας εκ νέου συνεργασίας, πρέπει να διευθετηθεί πρώτα η οφειλή που υπάρχει στο Έλληνα Center. Υπενθυμίζουμε ότι ο Βασίλης Καβαδάς ήταν από τους 6 παίκτες που έχει δικαιωθεί στο δικαστήριο της FIBA, στο Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, και έχει επιβληθεί ένα απαγορευτικό, ένα μεταγραφικό μπαν δηλαδή, στον Άρη από την δική του περίπτωση. Οπότε πρέπει να μπουν σε μια σειρά, χρηστούν οι οφειλές που υπάρχουν προς το πρόσωπο του Σέντερ, και από εκεί και πέρα, εφόσον διευθετηθεί το συγκεκριμένο ζήτημα, έχουν κουβέντα για το αν υπάρχει δυνατότητα οι δύο πλευρές να συνεργαστούν και σε αγωνιστικά, να επιστρέψει ουσιαστικά ο Βασίλης Καβαδάς στον Άρη, ο οποίος το καλοκαίρι 2016 είχε υπογράψει διετές κλειστό συμβόλαιο με τους Ρώμαδους, αλλά είχε βγάλει μόνο τον ένα χρόνο, θέτοντας στη συνέχεια προσφυγή το περασμένο καλοκαίρι για να εξασφαλίσει και τα δεδουλευμένα και την ελευθερία του. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ στις ΕΠΑ, καταρχάς να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι ο Λευτέρης Μποχορίδης έχει τον παντέντη, τον ίδιο εκπρόσωπο, μαζί με τον Βασίλη Καβαδά. Οπότε έγιναν συνδυαστικά οι συζητήσεις. Στις συζητήσεις λοιπόν που έγιναν με τους ανθρώπους του Άρη, με τον κύριο Νικολότσο, τον Αντέντη, τον και Μποχορίδη, όσον αφορά την περίπτωση του Καβαδά, φαίνεται ότι βρίσκουν ένα κοινό σημείο επαφής όσον αφορά τις οφειλές που υπάρχουν προς τον Έλληνα Center. Δεν υπάρχει ακόμα οριστική συμφωνία πάνω σε αυτό το κομμάτι, αλλά τα πράγματα μπαίνουν καλώς και αναμένεται μέσα στο επόμενο να βρεθεί και η χρυσή τομή, προκειμένου οι δύο πλευρές να έρθουν σε οριστική συμφωνία. Τόσον γίνει, προηγηθεί όλη αυτή η διαδικασία και φτάσουν σε συμφωνία ο Βασίλη Καβαδά με τον Άρη, τότε ενδεχομένως να μπουν και σε μια κουβέντα να δούμε για το αν μπορούν να συνεργαστούν εκ νέου σε αγωνιστικό επίπεδο. Πάντως, και οφείλουμε να το σημειώσουμε αυτό, επιστρέψει ο Βασίλης Καβαδάς στον Άρη είναι δύσκολη περίπτωση, καθώς δεν έχει ξεκαθαρίσει οριστικά το αν θα αποδεσμευτεί από την ΑΕΚ, γιατί υπάρχει ένα αυτή τη στιγμή στην Ένωση, τουλάχιστον αυτό που το ρεπορτάζ, δεν έχει αποφασίσει ακόμα ο Λούκα Μπάνκι, ο τεχνικός της ΑΕΚ, αν θα διατηρήσει το ρόστερ το Βασίλη Καβαδά πριν προηγεί. Οπότε υπάρχει
εκεί ακόμη ένα ερωτηματικό. Για παραμείνει ο Καναδάς στην ΑΕΚ, τότε δεν μπορεί να γίνει καμία κουβέντα όσον αφορά μια πιθανή συνεργασία με τον Άρη. Και σύμφωνα με πληροφορίες που υπάρχουν, επιθυμία του παίκτη, αν δεν παραμείνει στην ΑΕΚ, θα ζητήσει συμβόλαιο σε ομάδα του εξωτερικού. Οπότε όλη αυτή η διαδικασία, όλες αυτές οι παράμετροι δυσκολεύουν την περίπτωση της συνεργασίας σε αγωνιστικό επίπεδο με τον Βασίλη Καβαδά. Ωραία. Ο Κάιζερ έκλεισε. Ο Κάιζερ είναι στον προθάλαμο της αγωνιστικής συμφωνίας. Είναι ένας παίκτης τον οποίο τον έχει ξεχωρίσει ο Βαγγέλης Αγγέλης στην ομάδα του. Έχει καταστήσει σαφές τόσο στον ίδιο όσο και στον εκπρόσωπό του ότι θέλει να δουλέψουν μαζί τη νέα σεζόν. Ο παίκτης δείχνει διαθέσιμο να δουλέψει υπό τις οδηγίες του Βαγγέλη Αγγέλου από την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Καταρχήν συμφωνία, αλλά πρέπει να περαστεί και αυτή σε μια κόλλα χαρτί, να πέσουν οι αυτογραφές για να μπορούμε να μιλάμε έτσι με μεγαλύτερη ασφάλεια. Το ρεπορτάζ λέει ότι μέσα στα επόμενα 24 ώρα θα τελειώσει θετικά και η περίοδο του Αμερικάνου ξυλού. Γιατί η αλήθεια είναι πως στην περιφέρεια αυτή τη στιγμή υπάρχει υλικό για τον Άρη, υπάρχει ο Δημήτρης Βεργίνης, υπάρχει ο Δημήτρης Φλιώνης, υπάρχει ο Μπορίς Νταλό, υπάρχει ο Μπέλ, ο οποίος ανανέωσε τη συνεργασία του με την ομάδα. Προσεχώς θα έχουμε πιθανότητα και την ανανέωση της συνεργασίας με τον Ευθέρη Μποχορίδη, οπότε γεμίζει η περιφέρεια για τα καλά. Στη γραμμή των ψηλών υπάρχει ένα θεματάκι, οπότε αν κλείσει ο Κάιζερ θα είναι και η πρώτη μεταγραφή ενίσχυση στην front line της ομάδας και θα ακολουθήσουμε και άλλες μέχρι τις αρχές του Αυγούστου, όπου και ο Βαγγέλης Αγγέλη θέλει να έχει σε συντριπτικό ποσοστό συμπληρωμένο το ρόστερ της ομάδας για να ξεκινήσει τη δουλειά. Για πες μας και για τον Παπαδόπουλο της Αμερικής, τον Σμιθ δηλαδή. το Λέντζελ Σμιθ. Τον Παπαδόπουλο. Όλους έτσι το λένε. Σωστό. Σμιθ και Τζόμς, ναι. Είναι δηλαδή ο πιο σύνηθι επίθετα στην Αμερική. Λοιπόν, ο Λέντζελ Σμιθ είναι ένας παίκτης ο οποίος αρέσει στον Βαγγέλη Αγγέλου και μάλιστα ο coach του Άρη έχει έρθει σε επαφή με τον αντίδικο παίκτη για να ρωτήσει, για να σχηματίσει έτσι μια εικόνα για το τι προθέσεις έχει ο αθλητής. Ο Σμιθ, ο οποίος φέτος τον είδαμε να αγωνίζεται με τη φανέλα της Κίνης και πραγματοποίησε μια πάρα πολύ καλή σεζόν, είχε 12 πόντους μέσο όρο, είχε 6,4 rebound και 2,5 assist. Γενικότερα είναι ένας παίκτης ο οποίος προσφέρει πολλά σε αρκετούς τομείς του παιχνιδιού. Είναι αθλητικός, είναι κριτικός, παίζει άμυνα. Είναι ένας παίκτης γενικότερα που συγκεντρώνει χαρακτηριστικά τα οποία αρέσουν πολύ στον Βαγγέλη Αγγέλου. Και από τη στιγμή που η περίπτωση του Λάκη Τζόουνς είναι εξ αρχής δύσκολη να κλείσει για τον Άρη, προσοχή, δεν λέω ότι απομακρύνεται ή ότι υπάρχει κάποια οριστική εξέλιξη όσον αφορά την περίπτωση του Λάκη Τζόουνς, απλά είναι δεδομένες οι δυσκολίες που υπάρχουν και αυτό γιατί ο αθλητής αξιώνει ένα αρκετά υψηλό ποσό για να αγωνιστεί τη νέα σεζόν και ζυγίζει όλες τις επιλογές που έχει στα χέρια του. Εναλλακτική λοιπόν, το εναλλακτικό πλάνο που έχει ο Βαγγέλης Αγγέλου εμπεριέχει μέσα τον Λέντζελ Σμιθ, τον Αμερικάνο ο οποίος αγωνίστηκε στην Κίνη. Το θέμα όμως που προκύπτει και σε αυτή την περίπτωση είναι ότι ο παίκτης αυτή τη στιγμή στα χέρια του έχει προτάσεις πολύ δυνατές οικονομικά τόσο από ομάδες του Ισραήλ όσο και από ομάδες της Γερμανίας. Και από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η συνθήκη μπροστά, δεν βιάζεται ο ίδιος να δώσει κάποια απάντηση ή να επιλέξει κάτι στα βιαστικά. Βέβαια, ο Άρης, όπως σημειώσαμε, ο Βαγγέλης Αγγέλου, δεν θέλει να τραβήξουν πολύ σε χρόνο οι περιπτώσεις. Θέλει να ξέρει, θέλει να έχει μια ξεκάθαρη εικόνα για ποιους παίκτες μπορεί να υπολογίζει, ποιοι μπορούν να τον ενισχύσουν, ποιοι μπορούν να εφαρμόσουν αυτά που θέλει να δει μέσα στο παρκέ, αυτό το στυλ μπάσκετ που θέλει να παίξει τη νέα αγωνιστική περίοδο. Οπότε θα γίνει μια τελευταία προσπάθεια, θα γίνει μια προσπάθεια από την πλευρά του Άρη να προσεγγίσει εκ νέου τον Λέντζελ Σμιθ και αν προκύψει κάποια συμφωνία
από εκεί να προχωρήσουν και στα επόμενα βήματα. Διαφορετικά, ο Άρης θα εγκαταλείψει αυτή την περίπτωση και θα στραφεί σε κάποιον άλλο καλαθοσφαιριστή. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο που μπορούμε να προσθέσουμε ή θα κάνεις ρεκόρ επισκεψιμότητα στο προφίλ σου αύριο 1-10 που θα είσαι στο αεροδρόμιο Μακεδονία? αύριο θα είναι νομίζω μια καλή ευκαιρία να ανέβουμε κι άλλο οι προπονητές, να κάνουμε ένα ρεκόρ στα social media του All About Targets, γιατί ετοιμάζεται και σκηνικό από ό,τι πληροφορούμε. Δηλαδή, αλήθεια. Θα υπάρχει κόσμος, θα υπάρχουν φανέλες της Μπόκα, θα υπάρχουν συνθήματα, γενικότερα θα είναι πανηγυρικό το κίνημα. Επειδή 1-10 αύριο υπάρχει συρρίγος στο στούντιο, θα πρέπει να πάρεις εδώ να... Ποιος είναι, Βασίλη, ποιος είναι αύριο 1-10 εδώ, 12.30 ώρα? Ποιος είναι 12.30 ώρα? Όχι, εκπομπή ξέρω, ο κύριος Συρίγος. Ζάτσης. Με Ζάτση και Συρίγο θα δυσκολευτείς λίγο μέσω Facebook και τέτοια, να ξέρεις, πρέπει λίγο να οργανωθείς νωρίτερα. Θα έχω δεύτερο κινητό επάνω μου οπωσδήποτε. Έτσι, για να γίνει η σύνδεση, γιατί αλλιώς μας βλέπω χλωμούς. Έτσι. Νίκος Παπαδόπουλος στον υπολογιστή για να μεταφέρει άμεσα εικόνα και ήχο από το αεροδρόμιο, οπότε νομίζω ότι θα είναι έτσι μια καλή κατάσταση αύριο στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ωραία. Θα είναι εκεί ο Γιάννης για να μας μεταφέρει τα πεπραγμένα από την άφιξη των δύο Αργεντίνων. Θα σε δουν κιόλας εσένα, θα λέει, θα πει αν οι ρεπόρτερ είναι 2 μέτρα. Πρέπει να παίξουμε καλά, γιατί αλλιώς θα πέσει ξύλο. Έγινε, Γιάννη μου, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, Χρήστο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλό σου κου. Λοιπόν, αυτά από τον Γιάννη Παραπονιάρη που σας είπε ότι αύριο θα είναι στο αεροδρόμιο Μακεδονία για λογαριασμό του Λίμπερο και του All About Aris στην άφιξη των Αργεντίνων. Τρέχα πάνε στο break, γρήγορα, για να επιστρέψουμε, να πούμε 2 πραγματάκια ακόμα που δεν τα έχουμε αναφέρει και να αποχωρήσουμε για το σουκού. Στο καθόλου βαρετό ΑΕΚ-ΑΕΚ, ΑΕΚ Ελλάδος, ΑΕΚ Κύπρου, 0-0. Τι έχω, ένα δεκαλεπτάκι. Έχω μια πληροφορία και θα τη μεταφέρω, γιατί είναι σε εξέλιξη το θέμα της φανέλας του Άρη. Τι θα έχει δηλαδή κεντρικό χορηγό ο Άρης μας. Στοίχημα αν εξακολουθεί και παίζει δυνατά. Συμβόλαιο δεν έχει αυτή τη στιγμή. Αλλά είναι από τους υποψηφίους. Tip Bet, η εταιρεία που έχει μπει δυναμικά στο χώρο και ειδικά στη Θεσσαλονίκη, τα σαρώνει όλα, είναι επίσης υποψηφία. Προσέξτε όμως, μην έρθει και η παραδοσιακή δύναμη στο χώρο του στοιχήματος και δώσει τα πιο πολλά από όλους. Όχι ρε, πια William Hill. Στην Ελλάδα μία είναι η παραδοσιακή. Όλες οι άλλες είναι οι στοιχηματικές που έχουν προκύψει. Η παραδοσιακή είναι μία. Άρχιζω και ξύνω τώρα για καταλάβεις. Σκριτ σκράτς. Θα δούμε. Από Δευτέρα πάντως που το πρωί εκεί ο Θόδωρας έχει ένα appointment, θα ξέρουμε. Άρα Δευτέρα απόγευμα, μετά το ραντεβού, δηλαδή σας το είπα, στα ελληνικά, στα αγγλικά και στα γαλλικά. Τι άλλο θες ρε φίλε? Το σερβοκροάτικα έχει μείνει. Θα ξέρουμε λοιπόν και για το χορηγικό. Δεύτερη είδηση που σας δίνω. Η Nike ανέλαβε εξ ολοκλήρου την μπουτίκ της ΠΑΕ Άρης μετά από συμφωνία των δύο πλευρών και τρέχει αυτές τις ημέρες και μέχρι τις 25 του μήνα, ώστε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ να έχει επανδρωθεί πλήρως με νέα προϊόντα για να αυξηθεί και ο τζίρος και να είμαστε όλοι ευτυχισμένοι, γιατί είναι απαράδεκτο να παίξει ένα τόσο μεγάλο φιλικό και να μην είναι όλες οι φανέλες εκεί
Και προσέξτε κάτι, το λέω και στην ΑΕΚ, το λέω και στην ΠΑΕ Άρης, για τα παιδιά. Φέρτε για τα παιδιά. Γιατί αν έχετε για τα παιδιά, εγώ που έχω και πολλά, θα πάρω. Όπως θα πάρω εγώ, θα πάρουν και άλλοι. Άσε που μπορώ να πάρω και για μένα πλέον, έχει μεγέθη. Αλλά για τα παιδιά έτσι κι αλλιώς θα πάρω. Μη μου έχετε 3 small και 2 large. Δώσε πράγμα στο λαό. Και επίσης κάτι που πρέπει να το κάνει η ΠΑΕΑΡΙΣ, δεν ξέρω αν προλαβαίνει ήδη. Πρέπει να ασχοληθεί λίγο και να κάνει επιτόπου και τυπώματα. Θέλω να πάρω φανέλα την κοινή. Τυπώνω. Υπάρχει διαδικασία. Αν δεν θες να την έχεις τυπωμένη από πριν, έχεις την original τη φανέλα από την Nike. Πας και τυπώνεις την κοινή. Πας και τυπώνεις πλατινή. Εγώ θυμάμαι είχα πάει στη Liverpool, πήγα στο Anfield, πήρα φανέλα της Liverpool και από πίσω τύπωσα Τσαλτίδης. Καλός παίκτης. Είμαι λίγο καλύτερος από τον Lovren στο κέντρο της άμυνας. Είναι ένα θεματάκι αυτό. Όσοι παίζατε στοίχημα ΑΕΚ-ΑΕΚ, 0-0. Για το φίλο εδώ που με ρωτάει για τον Γκουτιάν, θα πω πάρα πολύ απλά με όλο το σεβασμό στους Ισπανούς συναδέλφους ότι τέτοιο μανατζερικό πλασάρισμα δεν έχουμε κάνει ούτε στην Ελλάδα. Ούτε απασχόλησε, ούτε θα απασχολήσει τον Άρη. Σκέφτεσαι τώρα τη Δευτέρα, η ΠΑΕ Άρης να ανακοινώνει την απόκτηση του Γκουτιάν. Απλά επειδή το παλικάρι πρέπει να πάει στη Sporting Gijón και η Sporting Gijón κάνει τη ζόρικη, πετάνε και έναν Άρη τώρα που είναι της Μοδός με τον Πάκο τον Ερέρα και σου λέει θα τσιμπήσει η Gijón να δώσει το κατοσταράκι. Τον πάρει λοιπόν η Gijón τον Γκατιάν και τον Γκουτιάν και τα γατιά τα υπόλοιπα και εμείς θα πάρουμε άλλον. Ισπανό. 1,83. Σου δώσα το ύψος, έτσι. Είπα το ύψος. Τον Αργεντίνο θα τον πω άλλη μέρα. Από Δευτέρα. 1:50, Γιάννη. 1:50 έρχονται οι παίκτες αύριο. Δεν ξέρω αν θα πας αεροδρόμιο. Βολεύει όμως κιόλας. Πας 1:50. Υποδέχεσαι Ματέο Γκαρσία και Κολάσο. Και μετά πας Χαλκιδική. Βολεύει ρε φίλε αυτή... αυτό το ταξιδάκι. Ο φίλος εδώ, ο Νίκος, μου λέει πρώτα αεροδρόμιο, μετά Super 3 Κατερίνης. Ψιστήρι. Ω, έχει τέτοια πράγματα στην Κατερίνη, στην όμορφη Πιερία. Την κυτρινόμαυρη Πιερία. Ωραία, άρα πας το πρωί αεροδρόμιο, μετά παίρνεις την ανάποδη και κατευθύνεσαι στην Κατερίνη. Και το βράδυ... Super 3, Κάθριν. Κάτσε να κάνω μια τελευταία γύρα εδώ. Δεξιά-αριστερά. Μήπως έχει κάτι που μου ξέφυγε. Να σας το μεταφέρω και αυτό για να αποχωρήσω. Να έρθει ο κύριος Ματζιούκης να σας πει τα του Ηρακλέως. Όχι. Το βράδυ θα έχουμε ενημέρωση από Νάουσα και Νίκο Παπαδόπουλο. Για το τι γίνεται στο βουνό, αλλά και αν υπάρχει κάποια εξέλιξη μεταγραφική. Οπότε, λίγο μετά τις 10, συντονιστείτε Μπαλαντέρ στον Λίμπερο. Ευχαριστούμε άπατες για την ακρόαση. Ευχαριστούμε τον κύριο Καβαδία για την εξαιρετική μουσική επιλογή που είχε και σήμερα. Πάω να δω το βιντεάκι με τα τελειώματα έξω από την περιοχή που μου αρέσουν, που έχει ανέβει στο All About Aris εδώ και λίγη ώρα. Τα υπόλοιπα
on Monday, Monday morning, με Ασλαμή σε Τρόικα που θα έχει τον παγκόσμιο πρωταθλητή αποκλειστικά. Θα σας το πούμε τη Δευτέρα το πρωί, ποιος πήρε το Μουντιάλ. Με όλα πάω Τάρης, 5 η ώρα. Μήπως παίζει ο ΠΑΟΚ τη Δευτέρα. Με την Γκράφτσαπ, οι ζηλιάριδες, είδες. Κλείσαμε φιλικό με την Γκράφτσαπ, πήγαν κλείσαν και αυτοί. Τι είναι αυτοί ρε, οι ζηλιάριδες είναι αυτοί. Αν είναι δυνατόν. Μήπως έρθω 5.30 το απόγευμα. Άντε φεύγω. Περιμένει ο Λάκος ο Βαθύς στην άφηξή μου. Ρε φίλε, έχεις έρθει η Λάκο Βαθύ τέτοιες μέρες. Δεν έχει καθόλου κουνούπια, να ξέρεις. Καθόλου. Κουνούπια εννοώ πάνω από 3.000 γύρω σου. Αλλά θα ψεκάσουν, είπαν σήμερα. 10.30 με 3 λέει, μην βγείτε από τα σπίτια. Τι θα ρίξουν, ρε φίλε. Να ξέρετε, στο Δήμο Χαλκιδόνας έχει ψέκασμα το βράδυ. 10.30 με 3. Θα είμαστε όλοι μέσα στα σπίτια, κλεισμένοι. Άντε, γεια.